Αναστηθήκαμε τη νύχτα που έβρεχε φως. Απ' τη σπηλιά μας βγήκαμε και είπαμε «Έχει ο Θεός». Ο στίχος αυτός από το κομμάτι «Μεγάλη Αποκάλυψη» με την σαγηνευτική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών του τόπου μας, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνει με ακρίβεια την ελπιδοφόρα χαρά της Ανάστασης που ζει στην καθημερινότητά της η Εκκλησία, πλημμυρισμένη από το λαμπρό φως της δόξας του Θεού, που μεταποιεί τα ανθρώπινα σκοτάδια σε ολοφώτινες παρουσίες του ηλίου της δικαιοσύνης. Όταν ένας καλλιτέχνης, όπως εσείς, αγαπητή και εκλεκτή και φωτεινή κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα, μπορεί με τη μουσική του να μας πλημμυρίζει με αυτό το φως και να μας κάνει ικανούς μέσα από το σύναγμα των ήχων του να ταινίζουμε τον ουρανό μας μεταμορφωμένο από σκοτεινό σε καθαρό, αυθεντικό, ανθεκτικό, όπως θα ακούσουμε στην Αλεξάνδρεια, και όταν ακόμη μέσα από το τραγούδι για την αιώνια και όντως πόλη, την Κωνσταντινούπολη, συνειδητοποιούμε ποιο φως μας ενώνει, ποια δύναμη πέρα από τα αστέρια, τότε στα αλήθεια οι πηγές με τα θαύματα που τραγουδούμε μαζί σας αποτελούν απαρχήν άλλης διωτής της αιωνίου. Αυτή την αλήθεια διακρίναμε στα τραγούδια σας, αγαπητή μας κυρία Ρεμπούτσικα, και γι' αυτό μαζί με τους καλούς και εκλεκτούς συνεργάτες μας, θεράποντες της μουσικής τέχνης, τα μέλη της ορχήστρας του Πνευματικού Κέντρου του Μητροπολιτικού μας Ναού, θεωρήσαμε πρέπον και παρακαλέσαμε τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, κύριο Χρυσόστομο, τον αληθινό και στοργικό Πατέρα όλων μας, να σας τιμήσει όσο προεξάρχον της πνευματικής μας οικογένειας για αυτή σας την πανθομολογούμενη προσφορά στη μουσική της πατρίδος και στο ήθος, το οποίο με τη συνθέση σας εκπέμπεται και στο οποίο μας κάνετε μετόχους και κοινωνούς. Σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και μας κάματε την εξαιρετική τιμή να είστε απόψε μαζί μας. Να μας δείτε, να μας γνωρίσετε, να μας ακούσετε. Τον Δημήτρη Παπαθανασίου, τον φίλο και αδελφό, τον διευθυντή της ορχήστρας μας και τους συναδέλφους του, τους μουσικούς της ορχήστρας και τους ερμηνευτές, όλους εθελοντές εραστές της τέχνης της μουσικής, οι οποίοι για περισσότερα από 20 χρόνια συντροφεύουν με τις μελωδίες τους την ενορία μας στην καθημερινή της πορεία προς την αιωνιότητα. Σας παρακαλούμε όλους, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, να τους χαρίσετε την προσοχή σας και την αγάπη σας, να ανοίξετε την ψυχή σας και να αφήσετε τη μουσική της Ευανθίας να σας πλημμυρίσει και ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης για την δική της την προσφορά ας τις αφιερώσουμε. Στα μαλλιά σου τα κύματα, στην ποδιά σου φιλήματα, στα όνειρά σου τα σχήματα του φεγγαριού. Θα σπάσω 7 ποτήρια, στου ουρανού τα πανηγύρια,
γιατί σε αγαπώ, δόξα τω Θεώ. Σε εσάς προσφέρουμε, αγαπητή μας κυρία Ρεμπούτσικα, τα σά εκ των σών και σας καλωσορίζουμε. Σας αγαπούμε ξανά και ξανά. Παρακαλώ την κατηχήτριά μας, κυρία Κυριακή Παπαγρηγορίου, να έλθει στο βήμα για να μας παρουσιάσει την τιμόμενη προσκεκλημένη μας, κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, με την ευλογία και την τιμητική παρουσία του σεβασμιωτάτου πνευματικού μας πατέρα, Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος σας καλωσορίζει στην απόψινή μας εορταστική εκδήλωση στα πλαίσια των 22ων Δημητρίων. Σε μια εκδήλωση την οποία επιμελήθηκε με πολύ αγάπη και ιδιαίτερο μεράκι η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Πνευματικού Κέντρου του Μητροπολιτικού μας Ναού υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Παπαθανασίου και αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τις μελωδίες της κορυφαίας Ελληνίδας συνθέτριας κυρίας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η οποία μας τιμά εξαιρετικά με την απόψινή της παρουσία. Η τιμόμενη απόψη κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα αγάπησε την τέχνη της μουσικής και κατάφερε πολύ γρήγορα να ξεχωρίσει με τις μουσικές της συνθέσεις. Αυτό το πολύτιμο δώρο της σύνθεσης ποιοτικής μουσικής που της έδωσε απλόχερα ο Θεός, το προσέφερε με πολύ αγάπη στην Κωνσταντινούπολη, την αιώνια πόλη, στην οποία μέσα από τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα γινόμαστε όλοι ταξιδευτές και ονειροπόλοι, κατά τη φράση του Φώτη Κόντογλου. Ταξιδεύουμε στις εικόνες, στο άρωμα της πόλης, στις παλιές γειτονιές της που κρύβουν αιώνια μυστικά, στους τρούλους της Αγίας Σοφίας και στις άλλες βυζαντινές εκκλησιές, στα ηλιοβασιλέματα του Βοσπόρου, στην νοσταλγία του ελληνισμού, στον μπαχάρι και την κανέλα, λαμβάνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στα λιμάνια που πάντα αναζητούμε, έχοντας συναισθήματα αναπόλυσης, συγκίνησης και εικόνες ρωμιοσύνης. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κάτω Αχαΐα Πατρών και από την ηλικία των 6 χρόνων άρχισε να σπουδάζει βιολί στο Οδείο Πατρών. Όπως η ίδια αφηγείται σε μία από τις συνεντεύξεις που κατά καιρούς παραχώρησε, ο πατέρας μου επάνω στην καμπίνα του Cinema Rex, στο οποίο ήταν ιδιοκτήτης, πρόβαλε την ταινία της ημέρας. Η μητέρα μου κάτω, στο ταμείο, έγκυος, και προτού πέσουν οι τίτλοι τέλους της ταινίας, έφυγε με τους πόνους της γένας για το σπίτι της Μαίας. Γεννήθηκα στις 6 Νοεμβρίου, γύρω στις 11:30 το βράδυ και είμαι το τρίτο από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνει μέσα σε αυτό το σινεμά, πότε βλέποντας ασπρόμαυρες ταινίες, πότε έχρωμες. Και δεν ήταν μόνο οι ταινίες. Ήταν τα μπουλούκια με τις πρόχειρες αλλά μαγικές για τα μάτια μου παραστάσεις τους. Ήταν και οι καραγκιοζοπαίχτες που με τις καλοσχηματισμένες σκιές τους μη αποκοίμιζαν άπειρα βράδια στις πάνινες καρέκλες και από την άλλη το φωτεινό σπίτι μας με το κουκλοθέατρο του πατέρα, την ψαλτική του και τη ζωγραφική του και το ανοιχτό ραδιοφωνάκι όλη μέρα να παίζει. Κι όμως δεν γίναμε ηθοποιοί, γίναμε μουσικοί. Το κουαρτέτο αδελφών Ρεμπούτσικα. Το 1970 ήλθε στην Αθήνα συνοχίζοντας τις σπουδές της στο Οδείο Αθηνών και στο Ελληνικό Οδείο. Κατόπιν μετέβη στο Παρίσι όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη μουσική. Ακολούθησαν συνεργασίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Τρίτου Προγράμματος καθώς και με τη Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ με την οποία περιόδευσε και κατά την παρουσίαση του Άξιον Εστί με το Μίκη Θεοδωράκη. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 συμμετείχε στον Μουσικό Αύγουστο που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μία λαμπρή πορεία δισκογραφικής δουλειάς που φτάνει μέχρι σήμερα.
Το 1992, σε συνεργασία με το σύζυγό της, μουσικό και συνθέτη Παναγιώτη Καλαντζόπουλο, γράφουν τη μουσική και τα τραγούδια για το δίσκο «Στη λίμνη με τις παπαρούνες». Το 1995 γνωρίζει τον Γιάννη Κότσιρα και μαζί με τον Παναγιώτη Καλαντζόπουλο και τον Άρη Δαβαράκη φτιάχνουν τον «Αθώο ένοχο». Μεγάλη και διαχρονική επιτυχία αυτού του δίσκου είναι η υπέροχη «Αλεξάνδρεια», που αμέσως γίνεται κλασικό κομμάτι και θα το ακούσουμε και απόψε από την ορχήστρα μας. Ακολουθεί η συνεργασία της με την Άννα Μούσχουρη στο «Αθήνα Θεσσαλονίκη», ενώ κυκλοφορούν το «Αστέρι και η Ευχή» και «Οι μικρές ιστορίες» που αποτελούν ορχιστρικές συνθέσεις. Σε αυτούς τους δύο σημαντικούς δίσκους συμμετέχουν φωνητικά η Καρολάιν Λαβέλ σε μια ξενόγλωση ερμηνεία της Αλεξάνδρειας, η Έλλη Πασπαλά, η υψήφωνος Σόνια Θεοδωρίδου, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η υψήφωνος Μαριάννα Ριγάκη, ενώ οι γνωστές στιχουργοί Λίνα Νικολακοπούλου και Ελένη Γιώγα χαρίζουν τους στίχους. Το 2003, η Ευανθία Ρεμπούτσικα επανέρχεται δισκογραφικά με το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολίτικη κουζίνα». Η ταινία γνωρίζει τεράστια εισπρακτική επιτυχία στην Ελλάδα, χάρης εν πολλής, και στην ονειρική ορχιστρική μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η οποία είναι επηρεασμένη από τα ηχοχρώματα της πόλης και γενικά της Ανατολής. Τα τραγούδια «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» σε στίχους Τάσου Μπουλμέτη και ερμηνεία της Νατάσας Θεοδωρίδου και «Μπαχάρι, κανέλα και φιλί» σε ερμηνεία της Ντιλέκ Κότς γίνονται τεράστιες επιτυχίες, με αποτέλεσμα η μουσική της ταινίας να βραβευθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης με το βραβείο «Καλύτερης μουσικής», ενώ τόσο η μουσική όσο και η ταινία ταξιδεύει και στο εξωτερικό με τον τίτλο «A Touch of Spice». Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Τούρκο σκηνοθέτη Τσαγάν Ιρμάκ για το soundtrack της ταινίας «Μπαμπάμ Βεογκλούμ», η οποία πήρε το βραβείο soundtrack της χρονιάς από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Έχει λάβει το βραβείο Discovery από την Παγκόσμια Ακαδημία της World Soundtrack Awards στη Γάνδη Βελγίου το 2006, ενώ έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Ατάλεια της Τουρκίας, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, ενώ οι μουσικές της έχουν ταξιδέψει στην Αίγυπτο, στο Βέλγιο, στην Αμερική, στη Ρωσία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, τη Ρουμανία. Εξαιρετική υπήρξε και η συνεργασία της με τη γνωστή ερμηνεύτρια Άλκιστη Πρωτοψάλτη, με την παράσταση «Μπαχάρι, κανέλα και γιορτή», που μάγεψε και ξεσήκωσε κυριολεκτικά το κοινό. Το αστήρευτο μουσικό της ταλέντο συνεχίζει να μας προσφέρει συγκινήσεις μέσα από καινούργιες συνεργασίες και με τρόπο μοναδικό μας μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα και αξίες που έχουμε ξεχάσει μέσα στην τόσο δύσκολη εποχή που διανύουμε. Αυτή τη σπουδαία καλλιτέχνηδα τιμά σήμερα η τοπική μας εκκλησία και η πόλη του Ευρύπου. Με τη συναυλία αυτή πραγματοποιείται προς τιμήν της με δικά της μουσικά δημιουργήματα, με τραγούδια πλημμυρισμένα από τους ήχους και το φως της Ελλάδας. Το μουσικό αυτό αφιέρωμα προς τιμήν σας, αξιότιμη κυρία Ρεμπούτσικα, προετοίμασαν με πολύ αγάπη προς το πρόσωπο και τη μουσική σας τα μέλη της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής του Πνευματικού Κέντρου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, τα οποία εθελοντικά και με αγάπη για την Εκκλησία και τη μουσική, για περισσότερο από 20 χρόνια, υπάρχουν και προσφέρουν στα μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Πρόκειται για την Πόπη Στρατάκια στο Synthesizer. Τη Ρέα Κάβουρα στο ακορντεόν. Τη Δανάη Λουκίδη στο βιολί. Τη Μαρία Σωτηροπούλου στο φλάουτο. Τον Αναστάσιο Φριτζέλα στο κλαρινέτο. Το Χρήστο Μαρμαρινό στο κλαρίνο.
τον Νίκο Μπόμπορη στην κλασική κιθάρα. Το Θανάση Ντόλα στην κλασική κιθάρα. Το Σπύρο Γεωργιάδη στο ούτι, το Νέι και το Μπουζούκι. Το Δημήτρη Κικίδη στο ηλεκτρικό μπάσο. Τον Κώστα Μίχο στην τραμς. Και τον Δημήτρη Ταφταρίδη στο μπουζούκι. Στο πιάνο η Όλγα Κετσεμενίδου. Τα τραγούδια ερμηνεύουν η Φωτεινή Καπαγιάννη, ο Γιώργος Δρακούλης, και ο Σπύρος Λιντοβόης. Ενώ την ορχήστρα διευθύνει ο Δημήτρης Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι μας άρχισε. Η βάρκα λύθηκε. Καλή ακρόαση σε όλους.